19ο λεπτό στο στάδιο Καραϊσκάκη, Εθνικός ΑΕΚ ισόπαλη 0-0. Κόρνερ με τον Έστερχάζη. Έστερχάζη εδώ, η κεφαλιά πάνω από τον Πιά. Σάντμπεργκ από πολύ κοντά. Επάνω στον Πιά θα κοντράρει μπάλα και δεν θα καταλήξει στα δίχτυα του Εθνικού, καθώς ο Κάραλιτς είχε βγει από την εστία του. Χτύπηκε γρήγορα το φάουλ για τον Εθνικό από τον Πίτα για τον Λιόλιο. Γιώργο Αμλής η κεφαλιά. Κοτίδης τώρα έτοιμος να κάνει το σουτ. Κοτίδης θα κάνει το δυνατό σουτ που κόβει σε κόρνερ. Θαυμάσια επίσης ο Αρβανίτης. Εδώ με τον Κοτίδη στον Παπαδόπουλο για τον Πίτα. Πίτα εδώ σε καλή θέση. Πίτα έτοιμος να κάνει το σουτ. Θα το κάνει το σουτ και θαυμάσια αποκρούει και πάλι ο Αρβανίτης. Σάντμπεργκ που έχει τώρα κοντά του τον Καμπόλη. Σάντμπεργκ πάντα. Έτοιμος να κάνει το σούτ ο Σάντμπεργκ, η μπάλα στα δίχτυα από την κόντρα που έγινε επάνω στο σώμα του Έστερχάζη. Ιωακιμίδης, σέντρα για τον Παπαδόπουλο σε καλή θέση, Παπαδόπουλος θα κάνει το σούτ, Παπαδόπουλος στην κενή εστία και είναι out, μια εκπληκτική ευκαιρία χάθηκε. Η Λούγκα τώρα για τον Εθνικό μπροστά στην παλιά για τον Γιοργάρα. Γιοργάρας από την αντίθετη πλευρά είναι ο Κοτίδης, η κεφαλιά και σωτήρια η απόκρουση του Αρβανίτη. Αντεπίθεση με τον Έστερχάζη τώρα για την ΑΕΚ στον Σάντμπεργκ. Σάντμπεργκ πηγαίνει τώρα κοντά του ο Πεπές. Πάντα ο Σάντμπεργκ έτοιμος να κάνει το σούτ, θα το κάνει το σούτ και μπάλα γκολ. Ένα εκπληκτικό σούτ από τον Σουηδό άσο της ΑΕΚ και γίνεται το Εθνικός ΑΕΚ 0-2 καθώς φτάσαμε στο 55ο λεπτό. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου τώρα. Προστίνει η παλιά θαυμάσια για τον Εστερχάζη. Εστερχάζη σε καλή θέση. Θα κάνει το σουτ, θα δοκάρει η μπάλα. Θωμάς Μαύρος η κεφαλιά και είναι out. Γιώργο Αμλής προστίνει η παλιά για τον Στυλιανόπουλο. Στυλιανόπουλο στην παράλληλη σέντρα για τον Σάντμπεργκ. Έτοιμος να κάνει το σουτ και γκολ. 3-0 το σκορ στο γήπεδο του Καραϊσκάκη για την ΑΕΚ. Καθώς φτάσαμε στο 66ο λεπτό του αγώνα. Παθιακάκης. Για τον Πίτα, μόνο στο Πίτα τώρα. Πίτα σε καλή θέση. Πίτα μέσα στην περιοχή από τον Γιώργο Αμλή. Σπρώχνεται τελικά ο Καραγκεζόπουλος για τον Αρβανίτη. Τελικά είναι ο Πίτα εκείνος που θα χτυπήσει το φάουλ. Δυνατό και γκολ. 1-3 το σκορ στο στάδιο Καραϊσκάκη από το φάουλ που χτύπησε ο Πίτα. Καθώς θέλουμε ακόμα ένα λεπτό για να λήξει το παιχνίδι.